Αυτή είναι η τελευταία σου λέξη. Αν δεν σε ήξερα, θα έλεγα ότι με εκβιάζεις. Ωραία, λοιπόν. Θα σου πω όλα όσα ξέρω. Θα σου στείλω όλη την έρευνά μου και μετά θα κάνεις αυτό που θα σου πω εγώ. Το ξέρω ότι δεν θα με προδώσεις. Ο Σουάρτς καταδικάστηκε σε 50 χρόνια αποσύνδεση από το ίντερνετ για το βίντεο του Υπουργικού Συμβουλίου που υπέκλεψε το 2005. Τους έκανε ρεζίλι. Έδειξε σε όλους πόσο πιόνια είναι και πόσο ασπόνδυλοι. Και φυσικά τον εκδικήθηκαν. Έκανε 3 ολόκληρα χρόνια σε απομόνωση πριν σπάσει και δεχτεί να δουλέψει για αυτούς. Τον έβαλαν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τον έκαναν επικεφαλής του προγράμματος Cyber Surveillance. Φυσικά κρυφά. Στην επίσημη θέση έβαλαν ένα πιόνι, ένα κομματικό, για βιτρίνα. Αυτός έχει περάσει πολλά. Ξέρει πώς είναι να γίνεται το σπίτι σου White Room. Και πόσα είναι. 12 χρόνια τώρα που δουλεύει για αυτούς. Δεν το έχει ξεπεράσει ακόμα. Φοβάται. Το ξέρω, τον βλέπω. Όχι, δεν έχει συνεργάτη. Είναι ολομόναχος. Αυτά για το Σουάρτς. Σου ανεβάζω αυτή τη στιγμή όλη τη συνομιλία Emil Oliver Fabio και αυτή που ακολούθησε μεταξύ Oliver Fabio. Ο κύριος Emil μόλις ξεκίνησε το σχέδιό του. Κανείς από τους τρεις υπουργούς δεν ξέρει όλη την αλήθεια. Ο μόνος που μάλλον είναι καλύτερα τοποθετημένος είναι ο Emil, γιατί ξέρει ότι οι άλλοι δύο θα του τη στήσουν, οπότε ετοιμάζεται για πόλεμο και με τους δύο. Ο Όλιβερ και ο Φάμπιο το παίζουν περίπλοκα. Αντί να κινηθούν μόνοι, κάνουν λυκοσυμμαχίες πριν το τελικό χτύπημα. Και κανείς δεν υποψιάζεται ότι εσύ ξέρεις. Και πάμε, αγκαλιάζουμε τον εαυτό μας, τον περιτριγυρίζουμε με αγάπη και πλέκουμε τώρα μας. Περίμενε, θα σε κόψω εδώ. Τίποτα από αυτά δεν επήγει. Η κατάσταση με την Τριανδρία είναι πλήρως υπό έλεγχο. Μία μέρα πριν το board meeting θα βρεθούν όλοι προεκπλήξεως, όπως τα έχουμε συζητήσει. Σου είπα όλα όσα ξέρω. Τώρα στο δικό σου μέρος της συμφωνίας. Θέλω να ακούσεις πολύ προσεκτικά τι θέλω. Οκ. Ο Νέζος κινείται πολύ γρήγορα. Θα κάνει την κίνησή του πολύ πιο σύντομα από ό,τι περιμέναμε. Κάθε μέρα που περνάει, το counter intelligence γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Όσο πλησιάζουμε στην έναρξη του σχεδίου του Νέζος, ο κλειός γύρω μου σφίγγει. Θα μπω κάτω από μεγαλύτερο έλεγχο και θα με έχουν όπως έχω εγώ τώρα όλους τους άλλους, με το μικροσκόπιο. Έχουν ήδη αρχίσει να βγαίνουν άρθρα. Το Atlantic με αφορμή το άρθρο του για τον Νέζος με φωτογραφίζει χωρίς να με κατονομάζει. Το οποίο μας φέρνει στο θέμα μας. Ένας δημοσιογράφος, ιδρυτικό μέλος του P2P Foundation και επίσημος Bitcoin Core Maintainer, με πολιορκεί για συνέντευξη εδώ και μέρες. Φυσικά δεν απαντούσα, αλλά από χθες άρχισε να με πιέζει έντονα και να με εκβιάζει. Λέει ότι έχει αποδείξεις για τη σχέση μου με γνωστό Global CEO, που δεν είναι ο επίσημος εργοδότης μου, και θα το βγάλει στη φόρα στο επόμενο άρθρο του, στο Atlantic, στο Wired, στο Aeon, παντού. Δεν ξέρω τι ξέρει αν απλώς ρίχνει άδεια για να πιάσει γεμάτα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να τον φημώσουμε. Και αυτό θα το κάνεις εσύ. Όχι, δεν θέλω deplatforming. Αυτό κάνατε με τον David Icke, τον Sargon of Akkad και τόσους άλλους. Και ουσιαστικά τους δώσατε περισσότερο κύρος. Δεν θέλουμε να του δώσουμε κύρος. Του απάντησα ότι δέχομαι να κάνω τη συνέντευξη και θα την κάνω. Από εσένα θέλω ένα αλγοριθμικό άγγιγμα, ώστε όταν ανέβει η συνέντευξη να μην βγαίνει στα feeds, στα recommendations, στα search, να μην βγαίνει πουθενά. Ή ακόμα καλύτερα να βγαίνει μόνο σε γιαγιάδες στην Αλάσκα, που αν κάνουν κλικ, να βλέπουν ότι δεν τους ενδιαφέρει και να φεύγουν σε 10 δευτερόλεπτα. Και έτσι να χαντακώνεται κι άλλο στον αλγόριθμο.
Δεν είναι επικίνδυνη τακτική, είναι η καλύτερη τακτική. Του δίνουμε αυτό που θέλει, αλλά αυτό που θέλει το βλέπει μόνο το λάθος κοινό. Και όλοι είναι χαρούμενοι. Εκτός από αυτό. Κοίτα, δεν μπορείς να με πείσεις για το αντίθετο. Επίσης δεν έχεις χρόνο να με πείσεις. Η συνέντευξη ξεκινάει σε 3 λεπτά και ίσα που προλαβαίνω να ετοιμαστώ. Το ξέρω ότι θα με βοηθήσεις. Παρ' όλα αυτά έχω ενεργοποιήσει και ένα dead man switch. Για πανενδεχόμενο. Οπότε αν δεν θες να εκτεθείς, σημείωσε. Paul Harket. Now give me some algorithm magic. Δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καθόλου καλά. Νόμιζα ότι είμαι καλά. Αλλά δεν είμαι καλά. Αν ήθελα μία φορά να βγω έξω, τώρα θέλω 1000, θέλω 10.000, 1 εκατομμύριο φορές να βγω έξω. Γιατί πήγα σε αυτό το. Έχουμε μία ευκαιρία να τεινάξουμε το σύστημα στον αέρα. Και αυτός μου λέει, θέλω να το σκεφτώ. Χρειάζομαι χρόνο. Χρειάζομαι χρόνο! Στο γυμνάσιο έρχεται μία και μου λέει, αρέσεις τη Σοφία. Πάω στο διάλειμμα να βρω τη Σοφία. Τη λέω, θες να τα φτιάξουμε. Και μου λέει, θέλω να το σκεφτώ. Χρειάζομαι χρόνο να σου πω στο άλλο διάλειμμα με τα δυο γραφεία. Ε, αυτό ήταν λιγότερο, λέει, από την απάντηση του Ηλία. Δεν είμαι καλά. Εντάξει, είμαι καλύτερα τώρα. Είμαι καλά, είμαι καλύτερα. Είμαι μια χαρά. Όνειρα. Έχω ένα όνειρο. Επαναλαμβανόμενο. Εδώ και μήνες. Είμαι γέρος. Και κάθομαι στο σπίτι μου. Και σκέφτομαι. Αυτήν ακριβώς τη στιγμή που έχω την ευκαιρία να αποκαλύψω το ψέμα τους. Να βγάλω όλο τον κόσμο έξω. Να κάνω restart στο πολιτισμό. Και δεν το κάνω. Και τότε είναι που μέσα στο όνειρο ξυπνάω. Και έχω παιδί. Αγόρασα. Ένα Be a Dad All in One Amazon Pack. Και 9 μήνες μετά είμαι μπαμπάς. Και η κόρη μου που έχει μεγαλώσει τώρα κάθεται δίπλα μου. Γιατί δεν έχει μπαμπά. Της λέω ότι γινόταν αλλιώς. Είμαστε σε lockdown. Είναι επικίνδυνο να βγούμε έξω, να έρθουμε κοντά. Με ρωτάει τι έκανα όταν επιβλήθηκε το lockdown. Της λέω, άκουσα στους ειδικούς. Υπήρχε σοβαρός λόγος να κλειστούμε μέσα. Δεν ήταν αστείο. Και όταν κατάλαβες ότι πάντα θα υπήρχε ένας σοβαρός λόγος για να κλειστούμε μέσα, τότε τι έκανες? Και
τότε σκέφτομαι από μέσα μου ότι έτσι θα παιχθεί αυτό το παιχνίδι. Και γι' αυτό θα πρέπει εγώ να είμαι η καλύτερη. Σκέφτομαι ότι αφού δεν μπορώ να είμαι έξω, θα είμαι μέσα. Αλλά η καλύτερη, η πιο δυνατή. Η καλύτερη, η πιο δυνατή. Αλλά δεν της λέω τίποτα. Τρέπομαι να της το πω γιατί ξέρω. Ξέρω τι θα με ρωτήσει. Κι εγώ, μαμά, που θέλω να ζήσω έξω ελεύθερη, που θέλω να τρέχω ελεύθερη σαν ελάφι στα λιβάδια. Μαμά. Τότε είναι που ξυπνάω κανονικά, ιδρωμένος και θέλω να κάνω κακό στον εαυτό μου. Θέλω να ξέρω να χτυπάω το κεφάλι στον τοίχο μέχρι να ανοίξω το κεφάλι και να γεμίσω τα μυαλά μου, να γεμίσω τους τοίχους. Και όλο που το σπίτι θέλω να κάνω κακό στον εαυτό μου. Είναι κάτι το οποίο δεν αντέχω. Νομίζω πως εκείνη την ώρα θα εκραγώ. Εδώ τελειώνει το limited trial της συνεδρίας μας. Αν θέλεις να αγοράσεις άλλο ένα προβιντεοσκοπημένο πακέτο συνεδρίας, όπου σ' ακούω προσεκτικά και αμίλητα για 4 λεπτά, κάνε κλικ εδώ. Εάν θέλεις το full pack με ζωντανή τηλεσυνεδρία, sammen. Jeg er utrolig glad for å se så mange av dere her i dag, og jeg har en ekstremt kul nyhet til dere. Vi har en gjest med oss i dag som du mest sannsynligvis ikke vet hvem er, men som i aller høyeste grad mest sannsynlig vet hvem du er. Vi skal diskutere mange viktige saker, og vi skal komme til bunns i en del tvilsomme spørsmål og prosedyrer. Men ikke la meg oppta dere for mye. Mine damer og herrer, det er min store glede å kunne presentere for dere fru Ulrika Mühe, sjef for sikkerhet og informasjon i Amazon!